Δεκάδες ξένοι ηγέτες βρέθηκαν στο Κίεβο και την ορκομοσία του Πέτρο Ποροσέγκο. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, από τους σημαντικότερους συμμάχους του Κρεμλίνου, που έχει ωστόσο πει στο παρελθόν ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας δημιουργεί κακό προηγούμενο. Η Ουκρανία θα έπρεπε να είναι ένα ενιαίο ενωμένο κράτος. Αν θέλετε την Κρυμαία, να πάτε εκεί να διαπραγματευτείτε για αυτή. Μην τη χάσετε, είπε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας σε μια δήλωση που ερμηνεύτηκε με πολλούς τρόπους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την τελετή ορκομοσίας παρακολούθησαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι και ο πρόεδρος της Ελβετίας που προεδρεύει και στον ΟΑΣΕ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την προθυμία για να βρεθεί λύση που θα οδηγήσει αρχικά σε κατάπαυση του πυρός, κάτι που ζητάμε εδώ και καιρό. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε πρακτικά αποτελέσματα. Για τους πολίτες, η εκλογή νέου Προέδρου δεν καταλάγιασε την ανησυχία για την κατάσταση στα ανατολικά της χώρας. Λένε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να γιορτάσει όταν θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Δεν θα έπρεπε να γιορτάζουμε, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να γίνουν πολλά για να μείνει ενωμένη και δυνατή η Ουκρανία στο μέλλον. Σημάδια ελπίδας δημιουργεί πάντως η επιστροφή του Ρώσου πρεσβευτή στο Κίεβο μετά από 3 μήνες.